Γιατί άλλαξες χώρο? Οικονομικοί λόγοι. Αυτός έχει φθηνότερο νοικείο. Αυτός μου αρέσει περισσότερο από τον προηγούμενο. Και εμένα, αλλά θέλει πολύ δουλειά. Θα σε βοηθήσω εγώ. Έχω αργήσει. Πού έχεις να πας πάλι? Έχει μια φωτογράφηση Λίλα. Και τι πρέπει να πας εσύ? Μου ζήτησε να πάω και είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε. Μαλώσαμε, μωράκι. Τι έπαθες τώρα? Μονίμως έχεις να κάνεις κάτι με τη Λίλα. Η Λίλα το ένα, η Λίλα το άλλο. Έχεις πρόβλημα με τη Λίλα τώρα? Μπορεί και να έχω, ναι. Κακός. Γιατί αν θες να ξέρεις, η Λίλα ήταν αυτή που επέμενε να δοκιμάσω αυτό το πράγμα μεταξύ μας. Η Λίλα κάθεται σπίτι να φυλάει το παιδί όταν εμείς βγαίνουμε. Αν αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς οι δύο μαζί, ένα μεγάλο μέρος του το φίλει στη Λίλα. Ωραία, να μου θυμίσεις να τη στείλω ευχαριστήριο. Αν άκουγες πώς μιλούσες τώρα για τη Λίλα, πολύ αμφιβάλλω αν θα μιλούσες ποτέ έτσι για μένα. Δεν σε ξέρω τόσο καλά να μιλάω έτσι και για σένα. Απλά καμιά φορά αισθάνομαι ότι η Λίλα είναι πιο σημαντική στη ζωή σου από εμένα και... και αυτό με τρελαίνει. Κοίτα, Γιάννη, τα τελευταία 6 χρόνια η Λίλα βρίσκεται δίπλα μου σε όλες μου τις δύσκολες στιγμές. Άλλαξε όλη της τη ζωή για να με βοηθήσει να μεγαλώσουμε μαζί το παιδί. Μου έχει σταθεί καλύτερα και από οικογένεια. Φυσικά και είναι πιο σημαντική από σένα. Θα χωρίσει.